Παιδιά, καλώς ήρθατε και σε αυτό το vlog. Ελπίζω να είστε καλά. Κυριακούλα σήμερα. Το μικρό ζουζούνι έχει ξυπνήσει με απίστευτο κέφι, όρεξη και τρεχαλιτό που σουλάει πια κανονικά και τρέχει όλο το σπίτι. Ο Γιάννης και η Αναστασία κοιμούνται. Η ώρα είναι 8 παρα 20. Έχω πλυντήρια να βάλω σήμερα. Μαγειρέματα, τα κλασικά τα κυριακάτικα και θα μαζέψουμε το δέντρο σήμερα. Αρκετά, εντάξει, περάσαν οι γιορτές, σκονίστηκαν αρκετά, πάρα πολύ ωραία ήταν. Θα μου λείψει το δεντράκι, να σας πω την αλήθεια, σε εκείνη τη γωνία μαζί με τα φωτάκια του, αλλά πρέπει να μαζευτεί. Οπότε σήμερα έχουμε ξεστόλισμα, θα καθαρίσουμε και κάτω. Θέλω να ρίξω και λίγο Baby Planet στο χαλί, γιατί πατήσαμε αυτές τις μέρες, οπότε μπουσουλάει το μικρό και πρέπει να έτσι λίγο το απολυμάνω. Και αυτή θα είναι η μερούλα μας, μια χαλαρή Κυριακούλα. Ελπίζω να έχει και ωραία μέρα πιο μετά. Μήπως βγούμε καμία βολτίτσα. Το έχουμε καθιερώσει αυτές τις μερούλες και πηγαίνουμε έτσι μια βολτίτσα και αρέσει και πολύ στην Ισαβέλα. Κάτσε να δω που είναι τώρα, γιατί ακούω ησυχία. Στα παπούτσια. Δεν. Θα κάνουμε αυτό το άβολο πλάνο να την κρατήσω λίγο, γιατί δεν. Παιδιά, πάει σε όλο το σπίτι, παντού. Δεν ξέρω τι να κάνω για να την περιορίσω λίγο κάπως. Καθώς πηδάει και από μαξιλάρια, δεν έχει θέμα, δηλαδή, πια παντού. Το μενού Ντενανσί σήμερα έχει ψαράκι με βραστά λαχανικά και αυτά, κάπως έτσι είναι η μερούλα μας. Πάμε να βάλω ένα πλυντήριο τώρα για να σηκωθούν και οι υπόλοιποι. Τι θες, Δακρομαμούνι? Και να τακτοποιήσω εδώ τη Ζουζού, γιατί αγρίμη. Στην Κούνια για να πάω να βάλω πλυντήριο και γυρίζω για να πάω να την πάρω και ήταν όρθια. Ευτυχώς έχουμε κατεβάσει την Κούνια κάτω και το πάρκο. Είναι τάταρος, πώς σε λέει η γιαγιά. Είσαι τάταρος. Τάταρος είσαι. Δεν έχει ησυχία, παιδιά. Σκαρφαλώνει τώρα. Πιάνεται και σκόνεται πάνω. Δεν ξέρω. Περπατήσει. Δεν ξέρω. Τι παιδί είναι αυτό. 7 μηνών. 7 μηνών είσαι ακόμα. Γελάς. Κοιμήθηκε το μικρό, κοιμάται κανένα μισά ωράκι τώρα, έφτιαξα και δεύτερο καφέ, οι υπόλοιποι δεν έχουν ξυπνήσει, οπότε πάω να κάνω λίγο δουλίτσα στον υπολογιστή μου και θα τα πούμε λίγο αργότερα που θα έχουν ξυπνήσει όλοι να ξεστολίσουμε. Μαζέψαμε, κατέβηκε ο Γιάννης να πάει να τα βάλει αποθήκη. Πάμε να μαγειρέψουμε εμείς το φαγητό της Ισαβέλλας και τα ψαράκια.
χθες να βράσω. Έχω βράσει από χθες μπρόκολο κουνουπίδι. Οπότε θα είναι τέλειο με το ψάρι. Δεν φαίνομαι. Εδώ. Έκανα το μπανάκι μου και ήρθε η ώρα για μασκούλα. Για detox, αποτοξίνωση. Θα κάνω αυτή που είχαμε μέσα στο δικό μου Advent Calendar. Και υπάρχει και μεμονωμένα στο My Beauty Box, αν θέλετε να τη δείτε. Θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή. Και βγήκε το στεγνοτήριο, οπότε να το διπλώσουμε όσο κάνουμε τη μάσκα. Μετά θα πάμε για φαγητό. Α, μυρίζει πολύ ωραία. Είναι γεμάτη σέρουμ, δηλαδή πραγματικά, κοιτάξτε τα χέρια μου, είναι γεμάτο σέρουμ. Έχει πάρα πολύ σέρουμ μέσα το σακουλάκι και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και το βράδυ, παράδειγμα. Λοιπόν, πάμε να διπλώσουμε το στεγνοτήριο. Πάμε να φάμε και τα λέμε μετά. Πάμε καροτσάδα. Γυρίσαμε από τη βολτίτσα, ήρθε η ώρα για απογευματινό, γιαουρτάκι με μέλι. Πάμε να το φάμε, να έτσι τονωθούμε λίγο, να ράξουμε και στην τηλεόραση και τα λέμε λίγο αργότερα. Βραδιάζει και πρέπει να βάλω την Ισαβέλα για ύπνο, οπότε κάπου εδώ θα σας κλείσω. Πάμε να κάνουμε και τη δικιά μου περιποίηση πριν. Σαπουνάκι καθαρισμού γεα. Toner Glow Tonic από Pixi. Κρέμα ματιών από Thank You Farmer. Και σέρουμ νυχτός με υαλουρονικό και εσπεριδοειδή από Ακάμνια. Τέλειο. Και κάπου εδώ θα σας κλείσω το βίντεο, πάω να τακτοποιήσω το μικρούλι να κοιμηθεί και να κάτσουμε κι εμείς να φάμε βραδινό. Μια ωραία τονοσαλάτα λέω σήμερα να φάω. Αν σας άρεσε το βίντεο μην διστάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μας και εμείς τα λέμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά!